σαν πρόεδρος της Συνδέσμας για αυτά 8 χρόνια είναι κάπου τόσο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ανταπόκριση σας όσον αφορά το σεμινάριο το οποίο γίνεται σήμερα. Για τους μεν σπουδαστές, έτσι να σας ονομάσω, το σεμινάριο είναι υποχρεωτικό. Είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά. Ο σύνδεσμος είναι πάντοτε κοντά στα μέλη του, ενώ το έχουμε βάλει σήμερα. Για να γίνει το σεμινάριο σήμερα, θέλω να ξέρετε το ιστορικό. Νομίζω ο φίλος ο Μάρκος Βασονίδης σας έχει ενημερωθεί. Σε συνεργασία με τον Αναστασιάδη, που είναι υπεύθυνο για τη σχολή προπονητών και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, έτσι για κάποιες πληροφορίες βασικές που δεν τις ξέρουμε. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να γίνεται ένα σεμινάριο, ένα σεμινάριο για εσάς, και το οποίο θα γίνεται κάθε χρόνο για εκείνους οι οποίοι θα παρακολουθούν τα μαθήματα. Αμέσως εμείς ενεργήσαμε. Το αποτέλεσμα είναι το σημερινό να γίνει το σεμινάριο, το οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αποτελεί βασικό κομμάτι του προπονητή. Θέλω να ξέρετε, εμείς οι πιο παλιοί που ασχοληθήκαμε, εμείς οι πιο παλιοί, έχουμε φάει χρόνια με το θέμα, την βιντεοανάλυση ενός παιχνιδιού και να ξέρεις την πρακτική εφαρμογή. Σήμερα η τεχνολογία έχει αλλάξει, εμείς συμμαχόμαστε με τις κασέτες τις γνωστές. Τώρα υπάρχουν ειδικά προγράμματα, ειδικά για την καλαθόσφαιρα. Τώρα να ξέρεις, σε βοηθούν άμεσα να κάνεις τη δουλειά που πρέπει. Θεωρώ για εκείνους που τα γνωρίζουν, αλλά και για εκείνους οι οποίοι θα τα μάθουν πρώτη φορά, οι ομιλητές είναι γνωστοί σε όλους μας. Κουράστε τους. Ποιο διαφορές έχετε να φύγετε από εδώ χωρίς καμιά απορία. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Σύνδεσμος προσπαθεί, θα το πω με τον τρόπο τον οποίο δουλεύουμε, να βοηθήσουμε κι εμείς τόσο το κομμάτι το δικό μας που είναι ο προπονητής στην Κύπρο, όσο όμως και με τη δική μας με τις δικές μας εισηγήσεις και τη συνεργασία με την Ομοσπονδία να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Δεν είμαστε όμως θεσμικό όργανο που να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις. Ο μόνος θεσμικό όργανο είναι η ΟΠΟΑ και για την καλαθόσφαιρα είναι η Ομοσπονδία της Καλαθοσφαίρισης. Εμείς μπορούμε όμως, όταν είμαστε ενωμένοι, με τον δικό μας σωστόν τρόπο, να βοηθούμε ή να παρακινούμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Σίγουρα διαφωνίες υπάρχουν. Σίγουρα ο καθένας από εσάς έχει και κάτι να προσφέρει ή κάτι να ισχυθεί. Τούτο είναι το εύκολο το κομμάτι, γιατί εμείς σαν σύνδεσμος, από την ημέρα που αναλάβαμε, κάπου 2008-2009, και μέχρι σήμερα, πηγαίνουμε σε όλες τις πόλεις και καλούμε. Περασμένο μήνα είμαστε στην Λάρνακα, περάσαμε την Λεμεσό, τελευταίως είμαστε στην Λευκοσία και κάνουμε τα μέλη μας. Αρκετοί από εσάς είσαστε, συζήσαμε πολλά πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχουμε εκλογές τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Πιάστε, ελάτε, γίνονται με δημοκρατικό τρόπο και εκλέγεται το Συμβούλιο, το οποίο έχει κάποιους στόχους, τους οποίους τους βάλει κάτω, ενημερώνει και προσπαθεί να κάποια πράγματα να βοηθήσει προς το καλύτερο. Νομίζω το ότι είμαστε σήμερα, το ότι εσείς σε λίγο καιρό θα πάρετε σε 2-3 χρόνια, όσοι έχουν το γάμμα επίπεδο, να φτάσω στο α, παίρνουν για μένα να έχετε έναν επάγγελμα. Έχετε έναν επάγγελμα, το οποίο είναι εφάμιλο της Ελλάδος, το οποίο σημαίνει αναγνωρισμένο όπου πάει. Με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών που γίνονται στα πανεπιστήμια και που γίνονται στην Ελλάδα. Νομίζω να πούμε χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια. Όμως δεν δέχομαι που κανένας να μηδενίσει τη δουλειά και το έργο που γίνεται από τον σύνδεσμο. Όταν συνεχίσαμε τη δουλειά τον πιο παλιό, το προσπαθήσαν και γίνει, φέραν τα πράγματα εκεί που ήταν, και προσπαθήσαν και γίνει να κάνουν τη σχολή προπονητών και φέραν την δουλειά που ήταν και συνεχίσαμε την εμείς. Πολλά πράγματα δεν μας αρέσουν στον χώρο της καλαθοσφαίρισης. Και ο καθένας που μας βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Εγώ σαν πρόεδρος, όλο τουλάχιστον που ήμουν τα τελευταία χρόνια,
Το λέω και θα το λέω ότι πάντοτε πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Μπορεί να πηγαίνει κόντρα. Η κόντρα μα έχει δείξει στο παρελθόν ότι ήταν καταστροφική. Αλλά να προσπαθήσουμε με τρόπον τον οποίο πρέπει, μορφωμένο τον τρόπο, το διάλογο και να πείσουμε τα πάντα πράγματα καλύτερα. Θεωρώ ότι φτάσαμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είμαστε ερασιτέχνες σε πολλά θέματα. Έχουμε όλοι μας τις δουλειές μας που μας εμποδίζουν στη συνεργασία την πολλά καλή και στον χρόνο, γιατί όπως εσείς δουλεύετε, δουλεύουμε και εμείς και έχουμε τούτα τα προβλήματα. Παρόλα τα αυτά, τηρούμε ό,τι λέει το καταστατικό σωστά. Βρεθούμαστε, κάνουμε και τις εστάσεις μας, λέμε και τις εισηγήσεις μας στην Ομοσπονδία. Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ έχω έρθει και σε έτσι, αντιπαράθεση και με τον πρόεδρο και τον ξέρετε στην τελευταία συνάντηση που είχαμε και με τον λάθο με πολλά θέματα. Όμως, έφτανε μας σε καλύτερους δρόμους, σε καλύτερα μονοπάτια παρά η αντιπαράθεση. Εκείνο το οποίο θέλω να πω και να το κλείσω το κομμάτι, και όποτε θέλετε, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας, είναι ότι αν καταφέρουμε τα μέλη μας τώρα, τα οποία αναγκαστικά θα είναι μέλη για να μπορέσουν να δουλέψουν, να είμαστε ενωμένοι, πολλά πράγματα μπορούν να διορθωθούν και μπορούν να παρέμβουμε με το σωστή διαδικασία. Και το πιο απλό παράδειγμα είναι ότι αν ο σύνδετο θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι ο σύνδετος αποφάσισε ότι κανένας προπονητής στην Σαββατοκυριακό δεν θα πάει να κάνει το προπονητή, γιατί η Ομοσπονδία 1-2-3 έκανε τούτο, τούτο και τούτο, τότε να ξέρετε ότι η δυναμική μας θα είναι σε επίπεδο που μπορεί να επηρεάσει τους πάντες. Αν όμως πούμε να κάνουμε το πράγμα και 3-4 που μας να πάνε να δουλέψουν, τότε υπάρχει πρόβλημα. Τούτα είναι προς τον καθένα σας να το ασκεφτεί με τον τρόπο του για να μπορέσετε στο μέλλον, εσείς που σας τελειώνετε και μπαίνετε μέσα, να ξέρετε τι γίνεται και τι υπάρχει. Εγώ θα παραλάβω ότι πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία. Πρέπει να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τον προπονητή και ο μόνος τρόπος βελτίωσης του προπονητή είναι με τούτο το οποίο να μάθετε σήμερα παρακολουθώντας ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το μάθετε να κάνετε το παιχνίδι κάτω του Ολυμπιακού μεταφρό και να το κάνετε το μάθημα να δείτε πώς παίζει και άλλη επίθεση, πώς παίζει ο ένας, πώς παίζει ο άλλος, πώς αντιμετωπίζει ο ένας το πίκερο, πώς αντιμετωπίζει ο άλλος κτλ. Με τον τρόπο βελτιώνεστε. Και το επόμενο κομμάτι είναι τα σεμινάρια, όχι μόνο στην Κύπρο που κάνουμε και πρέπει να τα κάνουμε, αλλά είναι και τα σεμινάρια στο εξωτερικό που μπορείτε να πάτε, να παρακολουθήσετε κτλ. Έθεμα κρυγορίζει παραπάνω, γυμναστικό, ήδη είμαστε λίγο από τον χρόνο. Ξέρετε ότι το πρόγραμμα το ξέρετε, αν το πούμε, βίντεο ανάλυση παιχνιδιού και πρακτική εφαρμογή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σας. Και αύριο ένα πολύ καλό θέμα όσον αφορά προετοιμασία φυσικής κατάστασης, ενδυνάμωση καλαδοσφαιριστή με 3-4 κομμάτια διαφορετικά, κυκλική προπόνηση, ταχύτητες κτλ. Που θα κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξειδικευμένος στο κομμάτι τούτο και νομίζω ότι είναι πολλά χρήσιμα όχι μόνο για εσάς και για εμάς οι οποίοι έχουν εμπειρίες. Έτσι που βλέπω και το φίλο μου τον Κυριάκο, έχει κάνει τόσα πράγματα ως τώρα, είμαστε πιο παλιοί εμείς, όμως είναι εδώ. Ένα refresh, μια επανάληψη πάντοτε καλό κάνουμε. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει αν το πάμε να ξεφύγουμε από το βιβλίο, είμαστε στη διάθεση σας, εδώ είμαστε και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ο Νίκος ο Λαμπρέας μαζί με τον Μιχάλη τον Ματσελίδη θα κάνω σήμερα την παρουσία. Έλεγε με τον Νίκο τον Λαμπρέα να συνεργαστούμε σε αυτά τα κομμάτια. Έκανα και εγώ πάρα πολλά χρόνια ειδικά μας στο κομμάτι της digital analysis. Όταν ήμουν στην Ελλάδα, προπονητές έκαναμε όλοι μας. Όταν πήγαμε σε άλλους προπονητές, ξέρω ότι έκαναμε και εμείς. Ένα χρονοβόρο κομμάτι, το οποίο θέλει ώρα πολύ, αλλά βγαίνεις πάντοτε κερδισμένος όταν ασχολείσαι με τον το κομμάτι τα μόνο. Θα το ξέρετε. Νίκο. Λοιπόν, καλημέρα για μένα. Για να δούμε λίγο πώς θα προχωρήσουμε με τη διάλεξη. Είχαμε κάνει ένα θεωρητικό μάθημα για το σκάουτινγκ στην Εθνική Προπονητών τα τελευταία 2 χρόνια. Κι το παρακολουθήσαν. Μπορεί να βοηθήσει η Ελλάδα πώς να προχωρήσουμε. Μάλλον, κι δεν το παρακολουθήσαν. Ένα-δύο, βοηθήσαμε λίγο ένα. Κι δεν το παρακολουθήσαν. Ένα-δύο, τρεις-τέσσερις. Πέντε,
Είχα στο μυαλό μου να δείξουμε λίγο ένα βίντεο. Ένα βίντεο που μια μέρα σκάουτινγκ δείχνει μια ομάδα. Μετά θα πάμε να μπούμε στο πρόγραμμα. Θέλετε για τα 7-8 παιδιά που είδα να περάσουμε έτσι για ένα δεκάλεπτο το θεωρητικό κομμάτι. Θα θυμηθείτε οι υπόλοιποι. Επίσης κάτι άλλο. Ποιοι έχουν λάπτοπ μαζί τους. Στο δεύτερο κομμάτι μετά το διάλειμμα να δώσουμε ένα παιχνίδι. Έσο το πρόγραμμα πάνω που μας είπαμε να βάλουμε πάνω στο το Movie Maker. Αλλά μπορούμε να δουλέψουμε. Ωραία, έχει πρίζες ή πρίζες πάνω στους τύπους. Μπορούμε να έχουμε το ίντερνετ, το κωδικό, κάτι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλά θα το χρειάζεται. Χρειάζεται το. Για να το κατεβάσουμε, λοιπόν. Λοιπόν, ωραία, άρα να πάμε έτσι έναν τροχάδι, να δούμε λίγο το θεωρητικό κομμάτι, τη θεωρητική παρουσίαση, για να τι βάζουμε πάνω στο σκάουτινγκ. Απολογούμε στα παιδιά της σχολής, το ξαναείδα πρόσφατα. Μετά θα πάμε να δούμε ένα βίντεο πιο πρακτικά. Και στο τέλος να μιλήσω ο Μιχάλης για το πρόγραμμα του και να πάμε με τα κομπιούτερ σας να σας δώσουμε ένα παιχνίδι και να βάλουμε συγκεκριμένα για τον καθένα τι θέλουμε να κόψει για να το δουλέψετε λίγο. Θέλετε να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί το σεμινάριο είναι πρακτική εφαρμογή. Ο σκοπός είναι να δουλέψετε εσείς με ένα κομπιούτερ σε ένα θέμα το οποίο όταν εμείς το μαθαίναμε με τον Μιχάλη πριν 7-8 χρόνια τρέχαμε και πήγαμε στον Αντένα, στο ΜΕΚΑ. Για να πιάσω πληροφορίες που παιδιά τα οποία έκαναν μοντάζ σε ταινίες και σε δελτία ειδήσεων, εγκατάλειψε το σκάουτι να είναι πολύ πιο σημαντικό από πολλά κομμάτια της προπονητικής. Νομίζω ότι οποιαδήποτε ομάδα, μάλλον οποιοδήποτε ο οποίος ψάχνει να βρει δουλειά σε μια ομάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό όπλο το σκάουτι, να μπορεί να χειρίζεται με τα προγράμματα. Και πολλές φορές ανοίγει και πολλές πόρτες, όπως μου άνοιξε και εμένα, και το πουθενά, και διάθεσε μια καλή ευκαιρία για να μπείτε μες στον χώρο. Λοιπόν, πάμε έτσι επί προχάδι να δούμε λίγο θεωρητικά τι είναι το σκάουτινγκ. Λοιπόν, όποτε θέλετε διακόπτετε με να προχωρήσουμε, εντάξει, να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, σκάουτινγκ είπαμε είναι η παρακολούθηση του επόμενου αντιπάλου από εξειδικευμένα άτομα. Τους όρους χρησιμοποιείται στην Ευρώπη, στην Αμερική, να ψάξετε στο ίντερνετ και βάλετε τη λέξη scouting κάτω, μπορεί να σας βγάλει το δεύτερο κομμάτι, η αναζήτηση και παρακολούθηση παιχτών με στόχο την ανίχνευση νέων ταλέντων. Εντάξει, άρα δύο διαφορετικά πράγματα. Εμείς σήμερα να ασχοληθούμε με το πρώτο. Ενδιαφέρει μας ο επόμενος αντίπαλος. Θέλουμε πληροφορίες για τη δυναμικότητα και τα χαρακτηριστικά της επόμενης αντίπαλης ομάδας. Ο σκοπός μας είναι να σχεδιάσουμε όσο διαρρώνουμε πιο καλά την τακτική μας για το παιχνίδι που έχουμε. Τόσο για την επόμενη ομάδα και για τους παίχτες της σε προσωπικό επίπεδο. Στην Αμερική, είπαμε, είναι η διαδικασία που ψάχνουν να βρουν παίχτες στα κολέγια, στα πανεπιστήμια, που δημιουργούν το ατομικό προφίλ κάποιου παίχτη με σκοπό να τον εντάξουν στην ομάδα τους. Άρα σήμερα ασχολούμαστε με τα δύο πρώτα κομμάτια. Το scouting, που είναι το βίντεο που βλέπουμε πριν το παιχνίδι, και το feedback, η after game, όπως θέλετε να ονομάσετε το, που είναι το βίντεο το οποίο θα δούμε μετά το παιχνίδι. Με τα λάθη μας, με το τι έκαναμε σωστά, με το τι έκαναμε λάθος. Με κάνετε εσύ δύο λεπτά, εγώ θέλεις. Περνώ τα λίγο πιο γρήγορα, γιατί κάποιοι είδατε τα. Εντάξει, είπαμε, είναι βασικό κομμάτι, οποιαδήποτε σοβαρή ομάδα πλέον δεν μπορεί να πάει να παίξει ένα παιχνίδι χωρίς να κάνει scouting σε οποιοδήποτε επίπεδο. Για να δούμε λίγο το μέγεθος, για το τι πράγμα μιλούμε, στο εξωτερικό υπάρχουν ολόκληρα team που 2-3 άτομα τα οποία ασχολούνται μόνο με το scout. Στην Ευρωλίγκα έχει άτομο κάθε ομάδα ο οποίος είναι μέσα από την τήρια στο παιχνίδι και κάνει scouting και δείχνουν τους τα στην ανάπαυλα, στο μίχρονο. Το τι έγινε στο πρώτο μίχρονο βλέπουμε μετά στο διάλειμμα. Τα τελευταία 20 χρόνια βλέπουμε ότι το μπάσκετ έγινε από επιθετικογενές, αμυντικογενές. Ένα μεγάλο κομμάτι σε δουν την αλλαγή είναι να κάνει νομίζω το σκάουτι. Πλέον το σκάουτι έφτασε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Πλέον ξέρουμε, είναι μια λόγος παγιά που πέταμε στο παιχνίδι να βάλουν οι παίκτες 40 πόντους επειδή είναι ψηλά τα σκορ. Πλέον οι ομάδες πάνε προετοιμασμένες, ξέρουν ποιες είναι οι καλές κινήσεις κάποιου παίκτη, ξέρουν τα plays, ξέρουν τη φιλοσοφία του αντιπάλου, προσαρμόζονται, δουλεύουν στην προπόνηση.
Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που άλλαξε τη μορφή του μπάσκετ. Τώρα, συζήτηση, έχουμε και έμπειρους προπονητές οι οποίοι δουλέψαν πολλά χρόνια σε ομάδες υψηλού επίπεδου. Μπορούμε να το κάνουμε και λίγο σε μορφή συζήτηση. Σε ποια περίοδο νομίζετε ότι χρησιμοποιείτε το σκάουτινγκ και βίντεο ανάλυση? Έχουμε τρεις περίοδους. Αγωνιστική, αγωνιστική, μεταβατική. Αγωνιστική. Αγωνιστική είναι ένα μεγάλο πάθος. Στις υπόλοιπες δύο. Μεταβατική μπορείς να βάλεις για να το εντάξεις πώς θα είναι στην αγωνιστική. Μεταβατική πολλές ομάδες χρησιμοποιούν το πιο πολύ σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή παρουσιάζουν σε έναν παίχτη κομμάτια βίντεο με κάποιες αδυναμίες του για να τον πείσουν ότι σε όλα τα κομμάτια χρειάζεται βελτίωση. Στη μεταβατική περίοδο είναι μια πολύ σημαντική περίοδο για την ατομική εξέλιξη του παίχτη. Στην προαγωνιστική, κάποιο κόσμο που χρησιμοποιεί σκάουτινγκ στην προαγωνιστική. Εμείς παιδιά χρησιμοποιούμε στην προαγωνιστική, ειδικά τη στιγμή που κλείνουμε κάποιους παίχτες στον κεραυνό. Εννοείται στον κεραυνό και κανένας παίχτης είναι τέλειος, ούτε έχουν αδυναμίες. Πάντα βλέπουμε τις αδυναμίες τους μέσα από τα highlight, μέσα από τα παιχνίδια που βρίσκουμε για να τους κλείσουμε. Και παρουσιάζουμε τους τα ειδικά στην αρχή που έρχονται στην ομάδα. Από τις πρώτες προπονήσεις παρουσιάζουμε πράγματα που βλέπουμε και ξέρουμε ότι κάνουμε καλά. Και πράγματα μέσα στη δική μας φιλοσοφία που θα θέλουμε να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Άρα και η προαγωνιστική είναι πολύ σημαντική περίοδος. Βίντεο ανάλυση, να παρουσιάζει στου παίχτε που φέρνει πράγματα που θέλει να κάνουν, τα οποία εγκαμπνούν και ειδικά μέσα από τα πρώτα φιλικά, πράγματα που θέλει εσύ να βάλει στην ομάδα, τα οποία μπορούν να κάνουν ή ακόμα είναι έτοιμοι να τα κάνουν. Άρα και στην προαγωνιστική περίοδο χρησιμοποιούμε το βίντεο και την ανάλυση. Επίση, στην προαγωνιστική περίοδο έχουμε τα φιλικά παιχνίδια. Τα φιλικά παιχνίδια είναι μια καλή ευκαιρία του προπονητή να δει σε ποιον επίπεδο βρίσκεται η ομάδα του, αλλά και μια καλή ευκαιρία για να εντάξει τους καινούργιους παίχτες στη διαδικασία του σκάουτινγκ που είναι να ακολουθείται στην αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή πρέπει να τους μάθεις πριν αρχή που είναι φιλικά παιχνίδια πώς είναι η δομή του σκάουτινγκ που να βλέπουμε, δηλαδή τη διαδικασία που να βλέπουν σε ένα παιχνίδι που να παίζουμε στη βδομάδα στην αγωνιστική περίοδο. Και σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το feedback, δηλαδή μετά το φιλικό παιχνίδι σε βιντεοανάλυση, σε κομμάτια, τι έκαναμε λάθος, τι έκαναμε σωστά, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε. Κώς, κυρία μου, με επιτρέπετε να μιλάσουμε ό,τι θέλεις, α. Λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι του σκάουτινγκ? Θέλουμε να προσεγγίσουμε το παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι οι προπονητές να προσεγγίσουν το επόμενο παιχνίδι. Να μειώσουμε τον κίνδυνο από την εμφάνιση ενός απροσδόκητου γεγονότος. Να μην έρθει ένας παίκτης το οποίο δεν τον υπολογίσαμε, δεν τον γνωρίσαμε, να μας κάνει μια ζημία, να μας βάλει 20 πόντους. Να μειώσουμε τον κίνδυνο, να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τα plays τους, οι ειδικές καταστάσεις. Και σίγουρα μια ομάδα πηγαίνουν να παίξει στο γήπεδο τον Σάββατο και έχοντας παρακολουθήσει όλη την εβδομάδα το τι κάνουν οι άλλοι, σίγουρα είναι πολλά πιο αυξημένο το επίπεδο της αυτοπεποίθησης της. Το ίδιο και οι παίκτες, το ίδιο και οι προπονητές. Δηλαδή, εμείς πολλές φορές καθόμαστε όταν κάτσουμε στον πάγκο και ξέρουμε ότι κάνουμε ένα πολύ, πολύ καλό σκάουτι και ξέρουμε ακριβώς τι κάνουν οι άλλοι, σίγουρα νιώθεις πιο έτοιμος και πιο αισιόδοξος για το παιχνίδι που έρχεται παρά αν πάει για παράδειγμα σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι σε πολλές πληροφορίες για τον αντίπαλο σου. Τώρα, σημαντικό ποιος κάνει το σκάουτινγκ. Το σκάουτινγκ σίγουρα πρέπει να έχει μεγάλο ρόλο ο προπονητής, γιατί μόνο ο Τζίνος ξέρει τι ακριβώς ζητά, ή ένας ή δύο συνεργάτες του, οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τον προπονητή και ξέρει ο προπονητής, ξέρουν μάλλον τι ζητά ο προπονητής από εκείνους. Γι' αυτό είναι βλέπετε στην Ευρώπη τους προπονητές να πηγαίνουν σε μια ομάδα, να αλλάζουν ομάδα και να τους ακολουθούν μαζί τους οι συνεργάτες τους. Σημαντικό το κομμάτι που μέσα στο κόκκινο. Προσοχή να μην μπλεχτούμε στο πλήθος των πληροφοριών. Βλέποντας παιχνίδια, έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Το να μπούμε σε μια διαδικασία, να βάλουμε όλα μέσα για να δείξουμε στους παίχτες μας ότι ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι. Να τους μπλέξουμε. Σίγουρα για τους προπονητές είναι πιο σημαντικό το σκάουτινγκ παρά για τους παίχτες. Οι παίχτες θέλουν μόνο τα βασικά. Μπορούν να επικεντρωθούν μόνο στα βασικά. Αν εμείς τους σκοτώσουμε με πολλές πληροφορίες, στο τέλος δεν θα χάσουμε το νόημα.
Σίγουρα κάθε παρουσίαση έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του προπονητή. Δηλαδή οι προπονητές ζητούν διαφορετικά πράγματα, δείχνουν διαφορετικά πράγματα στο σκάουτινγκ. Για παράδειγμα, εγώ όταν ήμουν στο ΑΠΟΕΛ, άλλα ήθελε ο Κυριάκος να ρίξουμε, άλλα ήθελε ο Κώστας Τριανίδη να ρίξουμε, άλλα ήθελε μετά ο Κώστας Χριστόπουλος να ρίξουμε. Ο καθένας πιστεύει σε κάποια πράγματα, παρουσιάζει με τον μελλοντικό του τρόπο, διάνει λεπτομέρειες σε διαφορετικά κομμάτια και ο βοηθός πρέπει να υπακούει και να ακολουθεί τον ίδιο ζητά ο πρώτος προβοητής. Στάδια. Συγκέντρωση πληροφοριών, η επεξεργασία αξιολόγηση δεδομένων και η τελική παρουσίαση. Τι κάνουμε έτσι εντάχει. Συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες σχετικά με την αντίπαλη ομάδα. Πλέον με το ίντερνετ είναι πολύ πιο εύκολο να βρούμε πληροφορίες σε σχέση με πιο πάγια. Σίγουρα πρέπει να δούμε τους 3 με 5 τελευταίους αγώνες της αντίπαλης ομάδας. Αν μπορούμε να δούμε ζωντανά κάποιους αγώνες ακόμα καλύτερα, για ποιο λόγο, γιατί άμα είσαι στο γήπεδο βλέπεις διαφορετικά πράγματα. Μπορεί καρχήν να δεις τα play calls τα οποία θα δυστοκείται. Μπορεί να ακούς κάποιες πληροφορίες αν είσαι πίσω από τον πάγκο, στα time out, που σίγουρα θα τα δεις στο γήπεδο. Θα τα δεις στο γήπεδο, συγγνώμη. Έχει ακόμα κάτι πολύ σημαντικό. Κότσο, το να δεις στο γήπεδο, επειδή συνήθως είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος που έχεις για να κάνεις ένα παιχνίδι μέχρι την παρουσίασή του, μόνο ότι είσαι στο παιχνίδι, ξέρεις τι να το δεις το βίντεο στο κομπιούτερ σου, ξέρεις τι να περιμένεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και η οικονομία χρόνου που κάνετε στον το κομμάτι, το να βλέπετε live ένα παιχνίδι πριν το δουλέψετε. Γιατί βάζετε στο κομπιούτερ και ξέρετε να περιμένετε. Παίξα ζώνη, το δεύτερο μήχρονο, έκαναν έτσι, σε δουν τα σκρίνια παίξαν έτσι, αλλά ξέρεις τι να περιμένεις. Είναι πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, αφού μαζέψω όλες τις πληροφορίες, να πάμε να συνδέσουμε το βίντεο, να κόψουμε τα κομμάτια, να βάλουμε σε μια σειρά, να ετοιμάσουμε την παρουσίαση που να δείξουμε στους παίχτες, να συντάξουμε το scouting report, τις κόλλες που να δώσουμε μάλλον το αρχείο που να δώσουμε είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα στους παίκτες μας. Αν έχουμε ξένους, ένα πράγμα να κάνουμε στα αγγλικά. Και να οργανώσουμε την παρουσίαση όπως να τη δείξουμε τη μέρα ή τις μέρες που έχει η ομάδα βίντεο. Κάποιες πληροφορίες που μπορούμε να μαζέψουμε είναι πληροφορίες σχετικά με το επιθετικό transition, την επιθετική τακτική, τα plays. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τη συχνότητα των plays, δηλαδή πόσες φορές παίζουν κάθε play, ποια play χρησιμοποιούν πιο πολύ, για ποιον λόγο να χρησιμοποιούν, τι σημαδεύουν δηλαδή παίζουν τα plays, για ποιον παίχτη να παίζουν και ποια είναι η αποτελεσματικότητα τους. Δηλαδή ένα play μπορεί να το κάνουν 20 φορές, αλλά να σκοράρουν 2. Ένα play μπορεί να το κάνουν 10 φορές, αλλά πιάσα ξέρω εγώ 12 πόντους που είναι το play που παίξα. Θέλω πληροφορίες σχετικές με το αμυντικό τους transition, την αμυντική τους τακτική, πώς παίζουν άμυνα, να παίζουν man to man, να πιέζουν, να παίζουν ζώνη, πώς παίζουν τα screen, πώς παίζουν τα pick and roll. Τα ίδια άμυνα που χρησιμοποιούν ξανά, για ποιον λόγο, να θα κρύψουν κάποιο παίχτη, να θα αλλάξουν ρυθμό του αγώνα, τη συχνότητα που τη χρησιμοποιούν και γενικά τις τάσεις που εμφανίζει η ομάδα του κάθε παίχτης. Πώς εντυπάμε να μαζέψουμε πληροφορίες που DVDs είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε τους 3 τελευταίους αγώνες για να δούμε σε ποια φόρμα είναι η ομάδα, οι παίχτες. Σίγουρα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα που έχουν πολλές αλλαγές, πιθανώς στους 3 τελευταίους αγώνες να έχουν καινούργιους παίχτες που δεν είχαμε πιο πριν. Είναι σημαντικό να παίζουμε δεύτερο γύρο, να βάλουμε τον αγώνα του πρώτου γύρου για να δούμε πώς αντιμετωπίσαμε μάλλον τους ίδιους παίχτες την ίδια ομάδα. Πρέπει να πιάσουμε στατιστικά, τα συνολικά στατιστικά του προαθλήματος, τα στατιστικά της καριέρας κάποιου παίχτη, γιατί ένας παίχτης μπορεί να κάνει κάποια πράγματα καλά, αλλά στην ομάδα που παίζει τώρα, να μην τον αφήνει ο προπονητής που να κάνει. Ένας παίχτης, για παράδειγμα, μπορεί να σου κάνει καλά τρίποντο. Αλλά στην ομάδα που παίζει τώρα, να μην τον αφήνει ο προπονητής, πρέπει να παίζει, ξέρω εγώ, διαφορετικό ρόλο. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι ο παίχτης σου κάνει καλά. Είπαμε να δούμε ζωντανά ένα παιχνίδι. Και γενικά οτιδήποτε πληροφορία μπορούμε να μαζέψουμε από το ίντερνετ, από πρώην παίχτες, από πρώην προπονητές της ομάδας. Τούτα είναι κάποια προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να κόψουμε το βίντεο, για να επεξεργαστούμε ένα βίντεο. Σημασία για μένα, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Μιχάλης, δεν είναι το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείς. Σημασία για μένα είναι να ξέρεις καλά το πρόγραμμα που δουλεύεις,
Ξέρεις όπου είναι ο Μιχάλης και πόσο γρήγορα μπορείς να δικαιώσεις και να ετοιμάσεις το βίντεο σου. Θέλεις σου βέβαια περνή την εβδομάδα. Σημαίνει ότι ουσιαστικά έχεις δύο μέρες αν αρχίσεις να βλέπεις βίντεο την Τετάρτη. Ουσιαστικά έχεις δύο μέρες να ετοιμάσεις την παρουσίαση σου. Εντάξει να δεις το πιθανό παιχνίδι τα λάθη που έκαμε. Αν παίζεις στην Ευρώπη, να ετοιμάσεις παρουσίαση για δύο ομάδες μες την εβδομάδα. Αν παίζεις play-offs, να ετοιμάσεις δύο βίντεο μες την εβδομάδα. Σημαντικό για μένα δεν είναι το πρόγραμμα, σημαντικό για μένα είναι να χρησιμοποιείς κάτι το οποίο κάνεις καλά τη δουλειά σου σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Ο Μιχάλης χρησιμοποιεί κάτι άλλο. Εγώ χρησιμοποιώ κάτι άλλο. Ποτέ δεν πήγαμε στη διαδικασία να δει ο ένας το πρόγραμμα του άλλου, γιατί μπορεί να θέλω 6 μήνες να μάθω το πρόγραμμα του Μιχάλη. Αλλά δεν υπάρχει η χρονική πολυτέλεια. Λοιπόν, τι ετοιμάζει ο σκάουτερ, ετοιμάζει έναν DVD, έναν αρχείο, ένα κομμάτι όπως θέλετε πείτε το. Μια παρουσίαση για τους παίχτες. Το τι κάνει ο κάθε παίχτης σε προσωπικό επίπεδο. Ετοιμάζει μια παρουσίαση την τακτική της αντίπαλης ομάδας. Θα ετοιμάσει το scouting report, τις κόλλες που πάμε με το τι κάνει ο κάθε παίχτης, γραπτός, και μετά το παιχνίδι θα ετοιμάσει το feedback. Για να δούμε πώς επήγαμε, τι δούλεψε καλά, τι δεν δούλεψε καλά. Προσωπική μου άποψη είναι ότι όλες οι προβολές και οι διαλέξεις του scouting πρέπει να γίνονται πριν την προπονήση. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό? Coach. Θεωρώ ότι αν πάει μετά από 2 ώρες προπόνηση, τελειώνει η προπόνηση. Οι παίχτες δεν πιάνουν κανένα πάγιο, θέλουν να πάει στο σπίτι τους, σε πάρεις εσύ μισή ώρα μέσα σε ένα δωμάτιο να δουν βίντεο, νομίζω ότι δεν θα κολλήσει τίποτε. Να βλέπουν το βίντεο, να σκέφτουν τι είναι να κάνουν μετά που να πάει σπίτι. Να εισβήσεις τα φώτα, μπορεί να τους πηδούν. Σίγουρα. Τώρα, ποια είναι η εβδομαδιαία διαδικασία? Για να προλάβουμε, πιθανόν να πρέπει να ξεκινήσουμε πριν τον προηγούμενο αγώνα. Εάν παίζουμε το Σάββατο με την ΑΕΚ και το προηγούμενο Σάββατο με την ΑΠΟΕΛ, πιθανόν να αρχίσετε να βλέπετε την ΑΕΚ πριν να παίξετε το παιχνίδι με την ΑΠΟΕΛ. Για να προλάβετε. Ο coach σίγουρα τη Δευτέρα που να πάρει στο γήπεδο, να παίζετε Σάββατο ή Κυριακή, ρεπό, τη Δευτέρα ο coach να πρέπει να ξέρει τα place που επόμενο αντιπάλου να παίξει το Σάββατο. Άρα εσεί, σαν βοηθοί προπονητέ, να πρέπει να τάσσετε έτοιμα να τον παρουσιάσετε. Πιθανόν να θέλει να ξέρει τον τρόπο τον οποίο να μείνεται η ομάδα σε συγκεκριμένες εργασίες. Στα πικ εν ρολ για παράδειγμα, στο low post. Άρα εσείς πρέπει, ένεσετε ρεπό, πρέπει να αρχίσετε να δουλεύετε από πριν. Πάνω σημαντικό κομμάτι είναι ότι παίζουμε ένα εύκολο και ένα δύσκολο παιχνίδι. Να κάνουμε την ίδια διαδικασία. Ποια είναι η άποψή σας? Να κάνουμε το ίδιο. Για αρχή, γιατί πρέπει να γίνει μια ρουτίνα στους παίχτες. Δεν θα επιτρέψετε στους παίχτες να υποτιμήσουν τον αντίπαλο. Ας πούμε για παράδειγμα, παίζουμε, ξέρω εγώ, να πούμε, παίζουμε μια εύκολη ομάδα. Αν δεν κάνουμε σκάουτινγκ, σίγουρα οι παίχτες να πούμε στο γήπεδο, και να πούμε αν δεν κάνουμε σκάουτινγκ την εβδομάδα, δεν θα υποτιμήσουν, δεν θα μπουν έτοιμοι, δεν θα μπουν εγκανόνι σε εγκανόνι ενεργοποιημένοι. Αν δεν κάνετε ποτέ σκάουτινγκ, για παράδειγμα, ποτέ δεν μιλούμε με τον κύριο Στυλιανίδη. Παίζουν τελικό κυπέλλου αύριο. Σου είπα, αν θέλεις κάτι να κάνουμε, στο δώσ' μου να κάνω. Και λέει μου, κόρε θα κάνουμε. Λέει μου, γιατί ποτέ κάνουμε στη χρονιά. Αν τους δείξουμε κάτι, αν τους φορτώσουμε με πληροφορίες, πιθανόν, και να έχουν να χάσουμε, είναι πολλά παραπάνω που έχουν να κερδίσουν. Γιατί να τους αυκώσει, να τους αλλάξει η δουλειά τους, να τους κάνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με εκείνο που συνηθισμένοι να κάνουν. Για τα φιλικά είχαμε πει πριν. Τώρα. Εσύ συμφωνάς πας στο πράγμα. Πιθανόν. Για να δείχνεις κάτι, να δείχνεις κάτι πολλά πιο, πολύ μικρό. Και εξαρτάται με τι επίπεδο ομάδα έχεις. Εγώ νομίζω σε αυτό το κομμάτι του προσωπικής εμπειρίας συμφωνώ τον που λέω κόσμο ότι τη στιγμή που δείχνεις τίποτα κατά τη διάρκεια της χρονιάς είναι σωστό να πάει σε ένα κρίσιμο παιχνίδι γιατί καταρχήν φορτώνεις τους άνθρωπους δεν δείχνεις ότι είναι κάτι διαφορετικό του το παιχνίδι. Τα συνηθισμένα αλλά σίγουρα πάνε εκεί με πολλά διαφορετικό τρόπο σκέψη και περισσότερη πίεση. Οπότε μου πήγαμε όταν είχα τα κοριτσιακά στην εθνική, κάτω των 16 έω των 18,
που ποτέ δεν ήταν συνηθισμένα να βλέπουν βίντεο και που έκαναν ένα μάλλον στα λάθη του μετά ένα παιχνίδι. Δηλαδή, το να πάνε να του δείξει πληροφορίε τι κάνει ο αντίπαλο και πώ παίζει την πλάτη με το πίσω, νομίζω ότι πιο πολλά να του συγχύσουμε σε αυτό το κομμάτι. Αν πάνε να του δείξει κάτι, α πούμε, αν έχουν ένα πολύ καλό παίχτη την αντίπαλη ομάδα, ρίξει του μια, τρει, τέσσερι φάσει. Όχι, δεν είναι καλό να το κάνει, αλλά το μπορεί να του πει στα λόγια. Μπορεί να του πει στα λόγια και να του πει, ξέρει τι μόνο πάει μόνο δεξιά. Χρήσει το δεξί τη χέρι, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η δεξιά. Αλλά το να του δείξει μια και φάση δεν είναι κακό. Απλά το που έκανα εγώ έδειχνα του τα λάθη του που ήταν πάρα πολλά. U18, U16 κολλήψα, δεν έξανε ένα βίντεο στη ζωή τους οι περισσότερες ποτέ. Και έτσι που ζουν, προσπαθούσαν να δείξουν την δική μας εικόνα, Joy, το τι κάνουν οι αντιπαλοί, γιατί είναι καθόλου εύκολο το να προσαρμοστούν μέσα σε 20 λεπτά το πρωί και να πάνε να παίξουν τα απογεύματα. Καλά, καλά, αν έξανε να μου κάνουμε εμείς, μπορεί να ξέρει να μου κάνουν οι αντιπαλοί. Άρα νομίζω σε άτομα που δεν έξανε ένα βίντεο, είναι καλά να αρχίσουμε με τα δικά τους λάθη παρά με το τι κάνουν οι αντιπαλοί. Σε δύο διαφορετικά πράγματα, πέντε όμως τώρα εσύ. Ναι. Και εδώ που είναι ο Νίκος για το θέμα του Κυριακού. Εσύ μιλάς για το θέμα του 16-18 που πάνε να παίξει το απόγευμα ή στο πρωί. Ναι, εγώ λέω για μια ομάδα να επέλεξα ένα βίντεο. Ο Νίκος μίλησε για μια ομάδα που έχει μια εβδομάδα που θέλει να προετοιμαστεί. Τι είναι τελικό κυβέρνηση. Η φιλοσοφία του προηγούμενου είναι ότι δεν 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 εί
καθένας όπως πιστεύει και λέει ότι νιώθει ότι σε σίγουρα σε έχει να κάνει με το επίπεδο της ομάδας του. Λοιπόν, ένα εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα. Οι 7 μέρες της εβδομάδας παίζουμε παιχνίδι το Σάββατο. Σε εκλόγες να κάνει με τη φιλοσοφία του προπονητή. Κάποιοι προπονητές αρχίσουν και βλέπουν βίντεο που είναι Δευτέρα. Σε βλέπουν κάθε μέρα. Κάποιοι προπονητές μπορεί να δουν μόνο την Παρασκευή. Ένα ίσως τον κεράδο, ο καθένας κάνει εκείνα που πιστεύει. Ένα είναι δυστυχώ, τη Δευτέρα δείχνουμε τα λάθη που κάναμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο coach έχει στα χέρια του απλές σε τα χαρακτηριστικά της ομάδας που να παίξουν το Σάββατο. Τρίτη δεν βλέπουμε τίποτε. Τετάρτη βλέπουμε τους παίκτες. Πέμπτη βλέπουμε την τακτική. Παρασκευή μπορούμε να δούμε ένα πιο σύντομο κομμάτι και τα δύο μαζί. Και παίζουμε το Σάββατο. Άλλη επιλογή. Μια άλλη ομάδα. Τη Δευτέρα ο coach δείχνει τα λάθη που κάναμε στο προηγούμενο. Την Τρίτη βλέπει ένα συνεχόμενο κομμάτι που νομίζω ότι ξεπεράστηκε λίγο να βλέπουμε συνεχόμενη ροή παιχνιδιού. Την Τετάρτη βλέπει την επίθεση για παράδειγμα. Την Πέμπτη βλέπει την άμυνα. Την Παρασκευή βλέπει επίθεση και άμυνα μαζί με τους παίχτες. Το Σάββατο παίζει παιχνίδι. Κάποιοι προπονητές. Ας πούμε ο Τόντζο Κωνσταντίνης βάλει τους ψηλούς να βλέπουν τους ψηλούς, βάλει τους κοντούς να βλέπουν τους κοντούς. Την επόμενη μέρα βάλει τους όλους να βλέπουν όλους. Έχει πολλές προσεγγίσεις. Ξαναλέω ένας στο κοιλάδος, ο καθένας κάνει εκείνα που πιστεύει και εκείνα που νιώθει ότι πετυχαίνει. Τώρα, αν έχεις δύο παιχνίδια την εβδομάδα, σίγουρα μειώνεται ο χρόνος σου, πρέπει να βλέπεις να αλλάξει λίγο το πρόγραμμα σου. Αν παίζουμε Τετάρτη και Σάββατο, τη Δευτέρα θα δούμε επίθεση άμυνα. Την Τρίτη θα δούμε λίγο επίθεση άμυνα και παίχτες. Θα παίξουμε την Τετάρτη. Σε κατευθείαν την Πέμπτη πάμε να δούμε τον επόμενο αντίπαλο. Πιο δύσκολο και για, για τους προπονητές να ετοιμάσουν και για τους παίχτες να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν. Και σίγουρα, τούτα όλα που λέμε έξω από το γήπεδο. Τούτα όλα πρέπει να κάνουμε και μέσα στο γήπεδο. Και πιο λίγο ο χρόνο να περάσουμε πλούτα μέσα στο γήπεδο για να δούμε πώς να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, το βίντεο που δείχνουμε μετά το παιχνίδι πρέπει να έχει μικρή διάρκεια. 10 με 12 λεπτά. Γενικά πιστεύω ότι όλες οι παρουσιάσεις πρέπει να έχουν μικρή διάρκεια. Κάποιες έρευνες που έγιναν δείξαν ότι μετά τα 14 λεπτά ο παίχτης δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και χάνει τις πληροφορίες που του διάσει. Συγκεκριμένα πρέπει να δείξουμε τι έκαναμε σωστά, τι έκαναμε λάθος, τι θέλουμε να κρατήσουμε, τι θέλουμε να αλλάξουμε. Αν μέσα στο παιχνίδι κάνει λάθος ένας παίχτης και αρχίσουμε και φωνάζουμε του,
με την καρδιακή συχνότητα που υπάρχει, με την ένταση που υπάρχει, με το άγχος που υπάρχει, σίγουρα δεν θα καταλάβει, πολλά τσακωθείτε μαζί του. Άμα όμως πάμε τη Δευτέρα να δείξουμε τον εαυτό του στο βίντεο και δει ότι έπρεπε να ήσουν εκεί και ήσουν αλλού, είναι πολλά πιο εύκολο να τον πείσουν. Και μπορεί να το δούμε και εμείς που πιθανόν το παιχνίδι που τον πάθουν να μην το είδαν. Άλλο σημαντικό, τούτον, επίσης με ο Καγκιούζης στα παιδιά με το πράγμα, ο Καγκιούζης έρχεται να δει το feedback βίντεο και αν δεν έβαλαμε στο τέλος θετικά clips, θετικές φάσεις που έκαμε η ομάδα, γύριζε. Κάνουμε τους παρατήρηση, διορθώνουμε τους, αλλά πρέπει να τους επιβραβεύσουμε τότες. Πρέπει στο τέλος το βίντεο να κλείνει με κάποιες θετικές φάσεις που έκαναμε. Με κάποια πράγματα τα οποία είπαμε να κάνουμε και κάνουμε τα σωστά. Αποκλείεται σε ένα παιχνίδι να μην κάναμε κάποια πράγματα σωστά. Τώρα στους παίχτες τι δείχνουμε. Παρουσιάζουμε τον κάθε παίχτη με τα προτερήματα, τις αδυναμίες του. Βάζουμε τα παράλληλα στοιχεία, ύψος, θέση, τα στατιστικά του, τον αριθμό του. Να βάλουμε και τους 12 παίχτες. Τι νομίζετε, μια ομάδα έχει 12 παίχτες, να βάλουμε και τους 12. Ας πω πιθανό τώρα για να μιλούμε πιο συγκεκριμένα. Αν παίζαμε με την ΑΕΚ που έχει 10-11 παίχτες στο rotation της, πιθανόν να πρέπει να βάλουμε παραπάνω παίχτες. Αν παίζαμε μια ομάδα που παίζουν, ξέρω εγώ, 5 ξένοι ας Κυπρέους, πιθανόν να πιέναμε στους 6 παίχτες. Σε διάρκεια αναφορά στο άλλο για να είμαστε λίγο πιο έτοιμοι. Διάρκεια σημαντικό για μένα δεν πρέπει να ξεπερνά 14-15 λεπτά. Παρουσιάζουμε τους παίκτες με βάση τη σημαντικότητα τους, τον ρόλο τους και τον χρόνο συμμετοχής τους. Τούτα, ξαναλέω, αλλάζουν ανάλογα με το τι θέλει ο κάθε προπονητής. Εμείς, μπορεί κάποιος να παρουσιάσει την πρώτη πεντάδα και μετά στους αναπληρωματικούς. Μπορεί να παρουσιάσει τους κοντούς και μετά τους ψηλούς. Εμείς βάζουμε συνεχόμενες φάσεις της ίδιας ενέργειας. Δηλαδή βάζουμε τρία συνεχόμενα drive δεξιά. Για να είναι πιο εύκολο στο μυαλό του παίκτη να το αποστηθήσει. Σημαντικό κομμάτι. Πρέπει να βάλουμε και εύστοχα και άστοχα. Αν βάλουμε ένα παίκτη, ο οποίος βάλουμε του 10 clips που σουτάει τρίποντο και βάλετε τα 10, σημαίνει ότι αυτόματα δημιουργούμε στους παίκτες μια λαθασμένη εικόνα για τον παίκτη. Θεοποιούμε το. Όπως επίσης, αν βάλουμε και 10 άστοχα τρίποντα συνεχόμενα, υποτιμούμε το. Άρα πρέπει να βάλουμε τα clips με βάση τους πάνω κάτω την πραγματική του εικόνα, τα στατιστικά του, να παρουσιάσουμε όσο πιο ρεαλιστικά γίνει η κατάσταση. Ιδανικό είναι να έχουμε φάσει και από προηγούμενους μας αγώνες για να βλέπουμε πώς εμαρκάραμε τον ίδιο παίχτη εμείς. Τώρα στην τακτική παρουσιάζουμε επιθετική, αμυντική τακτική, τη γενική φιλοσοφία να τρέχουν, να πάω στο 5-5, να πιέζουν, να παίζουν άμυνα μισό γήπεδο. Συγκεκριμένα plays, συγκεκριμένες αμυντικές αντιμετωπίσεις, ειδικές καταστάσεις, baseline, sideline, επίσης διάρκεια 15 λεπτά. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο για τούτο, να πάω δούμε... Εγώ το που θέλω να πω μετά την παρουσίαση του Δημήτρη ήταν ακριβώς ότι θα έπρεπε να ήταν αρκετά εξαιρετική. Και τρία κομμάτια μικρά που είναι πολύ σημαντικά. Καταρχήν, από τη στιγμή που αποφασίσουμε όλοι ότι να γίνουμε βοηθοί προπονητές σε μια ομάδα, να ξέρετε ότι όπως δουλειά είναι πολλά περισσότερο και τον πρώτο προπονητή. Πρώτο προπονητή σίγουρα έχει την έννοια, έχει την πίεση, το να δει την ομάδα, το να μπορεί να ασχολείται 24/24 με την ομάδα μέσα στο μυαλό του, αλλά ώρες δουλειά ο βοηθός βάζει πολλά παραπάνω. Και να σας πω τον λόγο. Να σου το αναλύσω λίγο πιο μετά. Απλά ξέρω που πρέπει να ξέρουμε να έχουμε αποφασίσει όταν αποφασίσαμε ότι είμαστε βοηθοί προπονητές, να ξέρουμε ότι όταν θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ένα βίντεο, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ούτε είναι πρόλαβα, ούτε χαλάσαμε το κομπιούτερ. Το βίντεο πρέπει να το δείξουμε την Τετάρτη την ώρα 6 το απόγευμα. Την Τετάρτη ώρα 6 και 59 το απόγευμα, το βίντεο πρέπει να είναι έτοιμο. Δηλαδή, το πράγμα πρέπει να ξέρουμε πρώτα μπορούμε να το κάνουμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και να σα πω ένα παράδειγμα που ισχύει στην πραγματικότητα. Ένα καλοκαίρι τον Αύγουστο, να κάθομαι στην πράγμα μήνων. Τον καφέ μου και πιάνε τηλέφωνο από όσο ώρα 10 τη αλλά μου φίλε εδώ βοήθω. Επίσης ήταν μια εθνική, θυμάμαι. Έσπασα το κομπιούτερ. Τι άγνωνε η ώρα, 4 δείχνουμε παίχτες, δείχνουμε κάτι.
και έπρεπε να βρεθεί λύση που η ώρα 10 το βράδυ ενώ στις 6 το απόγευμα και μόνο είχε ξεσπάσει το κομπιούτερ και είχα καθίσει όλα ότι έκανε πριν γίνει την ώρα. Ένα έχει ένα πρόλαβο. Έχει είμαι βοηθός, προπονητής, η ώρα 6 δείχνουμε βίντεο, πρέπει να είναι έτοιμο, ό,τι και να γίνει. Άρα τούτο είναι το ένα. Μέρος της δουλειάς μας, οι παίκτες στο γήπεδο, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον προπονητή, δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν πρόλαβα να κάνω το βίντεο, γιατί έσπασε το κομπιούτερ μου, ή έχω υποχρέωση, ή έχω οτιδήποτε. Θα πρέπει να είμαστε τυπικοί σε αυτό το κομμάτι 1000% ή 100%. Από εκεί και πέρα, το άλλο που παίρνω κότσο πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι σαν προπονητές δουλεύουμε φιλοσοφία και σαν βίντεο ανάλυση, σαν προπονητές κάτω από την φιλοσοφία, το ότι πιστεύω ότι πρέπει να μπει μέσα. Απλά πρέπει να ακολουθούμε 100% το τι θέλει ο προπονητής μας. Και εγώ έβλεψα με πολλούς προπονητές, κάποιοι προπονητές δεν θεωρούσαν ότι πρέπει να έχουμε όλα τα plays που την αρχή ως το τέλος και τα 15-20 που παίζουν οι ομάδες με τα play calls, να τα ψάξουμε τις λεπτομέρειες. Έβλεψα με προπονητή που πολλές φορές δεν έπρεπε να δείξουν τα πλαίσια των αντιπάλων. Γιατί έλεγε μου, ξέρεις, έχουμε κανόνες πώς να αντιμετωπίζουμε τα pick and roll, έχουμε κανόνες πώς να αντιμετωπίζουμε τα cross screen, έχουμε κανόνες πώς παίζουμε στα flare pick. Τώρα αν το λαλούν 2 και παίζουν pick and roll, αν το λαλούν 3 και flare pick, δεν και κάνουν διαφορά. Άρα, φιλοσοφίες. Το τι κάνουμε εμείς σαν βοηθή, τι κάνουμε εγώ σαν βοηθή, το σωστό για μένα θεωρώ είναι ότι έρχεται ένας προμηθής, λέει πώς θέλει να δουλέψουμε, λέω ότι πιστεύω και πού διαφωνώ, συζητούμε και από εκεί και πέρα ακολουθώ 100% που θέλει. Δηλαδή, μόνο κακό στρώμα να κάνω να μπω στη διαδικασία. Εν το κάνω καλά γιατί δεν το πιστεύω, ή με κόφτει και με ενδιαφέρει ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, σαν βοηθή πρέπει να έχουμε την άποψή μας, εννοείται, οπότε μας ζητηθεί να τη δώσουμε, οπότε διαφωνούμε. Επιβάλλεται να το λέμε για να το συζητούμε με τον προπονητή, να τσακωνόμαστε μες στο γραφείο γιατί είναι κατά το καλό της ομάδας. Αλλά για μένα είναι η άποψή μου ότι όταν ο προπονητής πει τούτο θα γίνει, αφήνουμε πίσω τη δική μας φιλοσοφία και ακολουθούμε το πιστέ γιατί είμαστε πιστοί στα δεδομένα της ομάδας γιατί πρέπει η ομάδα να πετύχει. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, μόνο τον αρχικό θεωρώ σαν σημαντικά το ότι πρέπει το βίντεο να είναι έτοιμο την ώρα που πρέπει για παρουσίαση, ό,τι και να γίνει, να υπάρχουν δημιουργίες και το ότι ο κάθε προπονητής δεν έχει πρωτόκολλο για το βίντεο. Τώρα που λέει ο μια χαρά, είναι τέλεια, είναι τούτα που πρέπει να γίνει, ένα, δύο, τρία, αλλά αν έρθει ένας προπονητής πίσω, εγώ θα δω το παιχνίδι συνεχόμενο και να διαφωνείς, δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Ένα πρωτόκολλο έχει το τι θέλει ο προπονητής να δείξει γιατί ποιος πιάνει την ευθύνη στο τέλος. Ακριβώς, ποιος πιάνει την ευθύνη στο τέλος. Και το μόνο που μπορώ να κάνω αν διαφωνούμε τόσο πολλά, απλά να σηκώνω ένα φίλο. Να πούμε ότι εγώ μπορώ να δουλέψω με τον άνθρωπο και να πάτε κάπου αλλού. Ένα φορά μου αρέσει ο κόσμος. Λοιπόν, να βάλουμε έναν. Να δείξεις παίχτη, να δείξεις τακτική. Εντάξει, να δείξω εγώ παίχτη, ας πούμε. Έναν DVD, έναν file. Προηγούμενη φορά δείξαμε την εθνική Ισλανδία που ετοιμάζαμε το καλοκαίρι. Σήμερα να δείξουμε την Ελβετία. Εντάξει, ένα κομμάτι μου το βίντεο που κάναμε το καλοκαίρι με τον Κώστο Παπαδόπουλο και τον Κώστο Γιαννερά. Οτιδήποτε δείχνω εγώ, κάνω τα πάνω στο Movemaker που να δούμε μετά. Οτιδήποτε δείξει ο Μιχάλης, κάνω το πάνω στο πρόγραμμα του που να παρουσιάσει μετά. Τα προγράμματα κάνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Εντάξει, να το δείτε με τα σπίρα βίντεο. Λοιπόν, είμαστε μαζεμένη ομάδα, μαζέψαν την ομάδα, είναι η πρώτη μέρα ή η δεύτερη μέρα που να δούμε τους αντιπάλους, να δούμε τους παίχτες. Εντάξει, όποτε θέλετε σταματάτε. Το όνομα του παίχτη, η θέση του, το ύψος του, αριθμός του, φωτογραφία μπορούμε να βάλουμε. Και εμείς χωρίζουμε το σε κεφάλαια με φάσεις που θέλουμε να δείξουμε. Τον το κεφάλαιο είναι pick and roll για να δημιουργήσει έναν εαυτό που δείχνουμε τι θέλει να κάνει τόσο παίχτης μετά από ένα pick and roll. Χρησιμοποιεί το pick and roll για να βρει χώρο να σουτάρει ή να επιτεθεί στο καλάθι. Άλλοι παίκτες, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν πιο πολύ το pick and roll για να δημιουργήσουν για τους παίκτες τους. Ο συγκεκριμένος παίκτης, μετά από συνεργασία pick and roll, έψαχνε να βρει χώρο να εκτελέσει. Ή να χτυπήσει πάνω στις αλλαγές, ανάλογα με πώς έπαιζε η άμυνα. Είναι σημαντικό μαζί με την εικόνα να μιλούμε. Εντάξει, γιατί διαφορετικά το αντιλαμβάνεται ο καθένας την εικόνα, σε διαφορετικά να αντιλαμβάνουμε εγώ που είδα τέσσερα παιχνίδια. Και ξέρω τι κάνει ο παίχτης. Δεύτερο υποκεφάλαιο είναι ότι είναι πολύ καλό σουτέρ, με 40% στατιστικά. Δείχνουμε φάσεις που σουτάρει. Ο Κώστα Χριστόπουλος ήθελε να βάζουμε τη φάση πιο πριν για να φαίνεται ξεκάθαρα πώς δημιουργείται το σουτ, πώς δημιουργείται συνθήκες του για να σουτάρει.
ένας point guard ο οποίος έχει νοοτροπία σκόρερ, ότι εκτελεί αρκετά, πιάνει πολλές προσπάθειες. Βάλαμε το μέσο όρο του στους αγώνες. Προσπαθούμε να παρουσιάσουμε και να πείσουμε τους παίχτες για το τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Έχει 4 ασίστ μέσω όρο, δημιουργία στους παίχτες του, βάζουμε φάσεις για να δείξουμε πώς δημιουργεί. Επόμενος παίχτης. Η ίδια διαδικασία. Ένας παίχτης ο οποίος φτάνει στην τρίπλα, βάζουμε φάσεις που παίζει σε ρεγιόντι με σούτ στην τρίπλα. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάζουμε συνεχόμενες φάσεις της ίδιας ενέργειας. Δηλαδή βάλαμε ένα σούτ στην τρίπλα, ένα τρίποντο, έναν επιθετικό rebound, ένα κλέψιμο, ένα σούτ στην τρίπλα, σίγουρα θα πειθαμεί τους παίχτες μας για ότι μπορεί να κάνει τόσο παίχτης. Βέβαια, τούτο εννοείται ότι είναι παραπάνω δουλειά για εσάς. Να βρείτε όλες τις φάσεις, να τις κατηγοριοποιήσετε και τις βάλετε μαζί. Επόμενος παίχτης, το είναι το Αστέρι της Ελβιδιάς, πολύ καλό σουτέρ, έπιανε πάρα πολλές προσπάθειες. Ένας παίχτης ο οποίος παίζει πολύ καλά χωρίς την μπάλα, χρησιμοποιεί πολύ καλά τα screen. Η ομάδα παίζει αυτόν, έχουν πολλά plays με screen για να του δημιουργήσουν σουτ. Γρήγορη εκτέλεση. Ενός ο παίχτης άρεσκε του να κάνει προσποίηση, να δημιουργεί χώρο για σουτάρι. Άρα ο παίχτης που ήταν ο μαρκάρι πρέπει να είναι έτοιμος να μην πηδάσει καμία προσποίηση. Αν βάλουμε 4 συνεχόμενες φάσεις προγάμπτει, αυτόματα πείθουμε τους παίχτες. Επίσης, τόσο ο παίχτης μπορούσε να σουτάρει ανά πάσα στιγμή, στον εξωτερικό προπονητή να σουτάρει ανά πάσα στιγμή, στον ευθυνδιασμό, στο ανοιχτό γήπεδο, να σπάσει ένα play. Βάζοντας 4-5 φάσεις, αυτόματα σημαίνει ότι στο αμυντικό μας transition είναι ο prospect που να σταματήσουμε. Pick and roll. Στα pick and roll προσπαθούσε να δημιουργήσει χώρο για να σουτάρει. Ούτε θα δημιουργούσε για τους υπόλοιπους, ούτε θα προσπαθούσε να παίξει ένας εναντίον να πάει μέχρι μέσα. Έψαχνε να βρει χώρο για να εκτελέσει. Άρα ευθεία ο ψηλός, ο αμυντικός του screen έπρεπε πάντα να βγει πιο ψηλά. Ένας εναντίον ενός, ένα το καλό του σημείο, επήγαινε πάντα μόνο δεξιά. Άρα πρέπει να βάλουμε 5 φάσεις που πάει συνέχεια δεξιά. Εντάξει, να μην σας κουράζω παραπάνω. Πάνω κάτω, για τον κάθε παίχτη βλέπετε τι παρουσιάζουμε. Λοιπόν, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, πόσα βίντεο είδες για να κάνεις εκείνη την παρουσίαση και πόσα βίντεο γενικά πρέπει να δει ένας βοηθός, ας πούμε, για να κάνει μια παρουσίαση σωστή για 15 λεπτά. Το άνεμο εξαρτάται με το καταρχήν το τι έχεις στη διάθεσή σου και πόσο χρόνο στη διάθεση. Ας πούμε, αν παίζεις ένα πρωτάθλημα, παίζεις το κυβερνακό πρωτάθλημα, που παίζεις ένα παιχνίδι τη εβδομάδα. Έχεις πρόσβαση να πιάσεις όλα τα βίντεο της ομάδας που πρέπει να παίξει μαζί σου. Νομίζω ότι τα 2-3 τελευταία είναι αρκετά.
Τώρα, αν σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, μπορεί να προηγούμενα είσαι φάουλ και έπαιξε πολύ χρόνο, μπορεί να χρειαστεί και ακόμα ένα. Ή αν σε ένα παιχνίδι ήταν καλό, μπορεί να χρειαστεί και ακόμα ένα. Τώρα, μπορεί να παίζει μια ομάδα που άλλαξε παίχτη και πρέπει να παίξει πρώτη φορά μαζί σου. Να πρέπει να μπει στο ίντερνετ, να ψάξει που φίλου δεξιά στην τεράστια Ευρώπη να σου στείλουν βίντεο. Υπήρχε και ένας Αμερικάνος, ρούκι, έντονε ξαναείδες, πιθανόν να πρέπει να βρεις πολυλεγιακό πράγμα να βρεις κλίψη. Τώρα, παίζεις με την εθνική, παίζεις σήμερα η ώρα 4 και αύριο η ώρα 4 ξαπαίζεις. Ας πούμε στα νουνουά εθνικό ομάδο και το ελληνικό που λάβει να μιχάσεις. Σημαίνει μόλις τελειώσει το παιχνίδι είναι σχέσεις. Τελειώνει η ώρα 6, να πιέσεις το DVD ώρα 8, σε διάλειμμα ένα το πρωί η ώρα 11 να πράξεις βίντεο. Πιθανόν να δεις έναν ενάμιση παιχνίδι. Θα θερμηθείς σίγουρα, θα θερμηθείς. Αν μπορείς να πάεις και να έχεις μια βάση δεδομένων των παιχτών που την περσινή σεζόν την πρωτοί έκαναν τις ομάδες τους, κερδίζεις χρόνο και προσθέτεις ποιο ήταν στην παρουσία τους. Να σας πω, μπορεί να μου κάνω σε αυτό το κομμάτι. Κάνεις και χωρίς το μάτσι που πες στο τζίνι και μετά πάει. Όχι, σήμερα το πιστεύω. Απλά ειδικά στην Κύπρο, επειδή κάθε χρόνια οι ομάδες φέρνουν πάντα διαφορετικούς, ξέρω. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι να κάνεις highlight των παιχτών, γιατί πάει να κάνεις highlight 8 παιχτών, τους οποίους δεν ξαναείδες ποτέ συνήθως. Εγώ το που κάνω συνήθως πάω και βλέπω, επειδή όλοι παίχτες έχουν highlight στο YouTube, πάω βλέπω τα highlight τους στο YouTube. Καταλαβαίνω περίπου ο καθένας και τα χαρακτηριστικά τους, αλλά όταν πάω να δω το παιχνίδι των Κυπριακών που θέλω να το κάνω βίντεο, είμαι περίπου κατασταλαγμένος τι κάνει ο καθένας. Άρα βλέπω μια ιδέα μόνο 15 λεπτό, 80% των παιχτών όλοι έχουν στο YouTube highlight. Βλέπεις τα καλά τους χαρακτηριστικά γιατί τους για να βάλω. Και όταν πάει, όταν πάω τουλάχιστον εγώ στα παιχνίδια για να δω, γιατί διάζομαι να τελειώσω, ξέρω τουλάχιστον για να παίρνω από κάθε παίχτη να δω μέσα στο παιχνίδι. Δεν το ψάχνω εκείνη την ώρα. Δηλαδή, αν κάποιος χαρακτηριστικό καθαρό πάει δεξιά, και κάποια φάση πάει, πάει αριστερά σε ένα παιχνίδι, πιθανόν να κάνω λάθος να στην αρχή και να του πω ότι πάει στο σπίτι μου και μόνο αριστερά. Είμαι έτσι, είμαι κατασταλαγμένος και ξέρω περίπου κάθε παίχτη να μπορεί να κάνει. Τούτη είναι μια καλή λύση για, για οικονομία χρόνου. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο το πρόγραμμα. Ανοίξτε λίγο τα κομπιούτερ να περάσουμε με ένα πρόγραμμα. Να δούμε, όχι, να δούμε λίγο πώς δουλεύει το πρόγραμμα και μετά να μιλήσει ο Μιχάλης και μετά να πιάσετε ένα παιχνίδι και να το κόψετε εσείς. Αν θέλετε να ανοίξετε, αν θέλετε να πιάνετε σημειώσεις, ό,τι είναι πιο εύκολο για εσάς. Εντάξει, έχουμε την οθόνη του λάπτοπ μας. Και πάμε από την αρχή, βήμα 1, να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε στο μενού. Ανοίγουμε το μενού και πάντα βρίσκουμε το πρόγραμμα, το Movie Maker. Εντάξει, ανοίγουμε το Movie Maker. Τούτη είναι το μενού του προγράμματος. Εντάξει, είναι μια οθόνη στο αριστερό σας χέρι και είναι ένας χώρος δεξιά, εδώ, που μπορείτε να βάλετε και να περάσετε τα βίντεο σας τα οποία είναι επεξεργαστείτε. Είμαστε εντάξει, παρακολουθούμε. Για να περάσουμε ένα βίντεο, πρέπει να πούμε πάνω ψηλά στο μενού Add Videos and Photos. Είναι το free version ή είναι το κανονικό, ή έχει κάποια διαφορά με το free version που το... Για μένα ήταν εγκαταστημένο, πας στο κομπιούτερ μου. Φαντάζομαι είναι το free. Εντάξει. Λοιπόν, Add Videos και Photos. Για να βάλω βίντεο για να βάλω φωτογραφία είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Δεξί, αριστερό κλικ. Εντάξει, τούτα όλα τα παιχνίδια τα οποία έχω εγκατεστημένα στον υπολογιστή μου. Τώρα, πώς θα βρούμε ένα παιχνίδι. Πήγαινε να μας το φέρει η ομάδα μας, πήγαινε το κάνουμε download που κάποιο site το οποίο έβαλε το
η υπεύθυνη εταιρεία που έχει τα παιχνίδια, η download που το site της FIBA είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εντάξει, τούτο είναι ανάλογα με ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε το file πάνω στο desktop μας, επεράσαμε με οποιοδήποτε τρόπο και θέλουμε να το περάσουμε στο πρόγραμμα. Πιάνουμε, έχουμε τα βίντεο μας εδώ, πιάνουμε για παράδειγμα το βίντεο, αριστερό κλικ, επιλέξαμε το open και μπαίνει στο δεξιά χώρο, εδώ είναι όλο το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα, το Movie Maker υποστηρίζει αρχεία AVI. Τώρα είναι ορολογίες που τους επίσης να τις μάθετε όσο πιο πολύ τριβίνεσαι με το πρόγραμμα. Αν το αρχείο που έχω, το βίντεο που έχω είναι AVI, ξεκινά κατευθείαν. Σε μπαίνω και αρχίζω να δουλεύω. Αν το αρχείο που έχετε δεν είναι AVI, πρέπει με κάποιο πρόγραμμα το οποίο να κατεβάσετε από το ίντερνετ να μετατρέψετε το αρχείο που έχετε σε AVI ή να δώσετε λίγο χρόνο στο Movie Maker, αν είναι κάποιο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μετατρέψει μόνο του, να σας το μετατρέψει. Εντάξει. Λοιπόν, περάσαμε το βίντεο στο χώρο δεξιά, η οθόνη αριστερά δείχνει μας τι έχουμε, τι είναι το βίντεο που παίζει. Εντάξει, βέβαια τούτο εννοείται ότι μπορώ να το μικράνω, να το μεγαλώσω, ανάλογα με το πώς σας βολεύει και εσάς να δουλεύετε. Είμαστε εντάξει. Τώρα, με το start που βλέπετε εδώ κάτω και το stop ή με το space που είναι το πληκτρολόγιο σας, ξεκινούμε να προχωρούμε το βίντεο. Ωπα, τούτη φάση είδαμε, τι θέλουμε, stop. Θέλουμε να επιλέξουμε τη φάση που είναι το παιχνίδι. Θα πάμε στο edit και θα πατήσουμε το split και κόψαμε τη φάση. Εντάξει, στο edit μπορούμε να βρούμε διάφορες άλλες επιλογές. Μπορούμε να βάλουμε το παιχνίδι να παίζει με διαφορετική ταχύτητα. Όσο ασχολείστε, γίνεστε πιο εμπειροί για να κερδίσετε χρόνο, μπορεί να βλέπετε τα παιχνίδια στη διπλάσια ταχύτητα. Καλά, να κάνεις δεξί κλικ, split κατευθείαν. Έτσι είναι. Το κάνω δεξί κλικ για να κάνω remove για να βγάλω αυτό που δεν θέλω. Εντάξει. Άρα, νούμε τη φάση θέλουμε. Πάμε στην επόμενη. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Τούτη φάση πιθανόν να μην μας χρειάζεται. Σταματώ, stop, split, έκοψα το. Αν τη δεύτερη φάση δεν τη χρειάζομαι, θα κάνω δεξί κλικ και θα κάνω remove. Σε κατευθείαν έφυγε η φάση. Με την ίδια διαδικασία προχωρούμε. Start, συνεχίζεται το παιχνίδι, παίζεται μια φάση. Stop, αν τη χρειάζομαι, κάνω το split. Αν τη χρειάζομαι, κρατώ τη. Αν δεν τη χρειάζομαι, δεξί κλικ. Και πετάω τη φάση που δεν χρειάζομαι έξω. Θα σταματήσω από την τρίτη φάση, ναι. Σταματάω που θέλεις. Πώς είναι να σου φάμε split, δεν ξέρεις. Ακριβώς. Ακριβώς που τι. Πατάς στο stop. Ναι. Βλέπουμε τη φάση, περίμενε. Πάμε στην επόμενη. Ξεκινά. Βλέπεις τη φάση. Τελειώνει η φάση, ξέρω, παίρνει καλάθι. Stop. Έκανα stop. Για αρχή μου το βάζεις στο play, όσο και αν βάζεις στο, κόφτει σου το. Ναι. Όχι κόφτει σου το. Όταν πατήσεις στο split κόφτει σου το. Ναι, ναι. Εντάξει. Και αν το θέλεις κρατάς το, αν δεν το θέλεις δεξί κλικ κόφτει σου. Αν θέλεις να ξεκινήσει βάση πιο μετά, να κόψεις λίγο πιο πριν. Μπορείς με το κέρσο, με την πάντα δαμέ, να το πάρεις μπροστά πίσω. Και όπου το αφήγες εγκομμένο. Ναι, και βλέπεις το δαμέ, ό,τι δείχνει δαμέ κόφτει. Πρέπει να κάνεις split για να το κόψεις. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να κάνεις το split. Ναι. Αν χρησιμοποιείς άλλο πρόγραμμα, μπορεί να είναι διαφορετικό.
αν θέλετε ας πούμε, να πάνε λίγο μπροστά, λίγο πίσω, για να φτιάξει ακριβώς τη φάση όπου τη θέλετε, υπάρχει επίση επιλογή για αργή κίνηση, για πιο αργή ταχύτητα. Εντάξει, στο ίδιο τώρα, ένα μου πείτε, πώς δεν τα ξεχωρίζω τις φάσεις που θέλω, που εκράτησα. Ας πούμε, εκράτησα τρεις φάσεις, που ξέρω τι είναι κάθε μια φάση. Τούτον, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο, γιατί το Movemaker είναι πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, δεν είναι πρόγραμμα scouting. Έχει προγράμματα scouting τα οποία κοστίζουν 5-6.000 ευρώ. Άρα, ή να γράψετε κάτω ότι είναι η πρώτη φάση σε ένα χαρτί, ή μπορείτε να δημιουργήσετε κάποια κεφάλαια. Αν πάτε εδώ, άμα θέλουμε να περάσουμε από το ίντερνετ. Ποιος περνά? Ναι. Άμα θέλουμε να περάσουμε από το ίντερνετ, έχουμε φάση από το YouTube, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν κάνουμε save το YouTube. Κατεβάζεις τη φάση, κάνεις την download από το YouTube. Άρα δεν έχει κατευθείαν. Περνάς στο desktop σου και κάνεις art videos και είναι η φάση. Λοιπόν, τώρα, άλλες επιλογές που έχουμε. Αν πάτε στο home, στην επιλογή home εδώ πάνω ψηλά, εντάξει, και πατήσετε τούτον εδώ, title, δημιουργήσατε ένα πλαίσιο, στο οποίο πλαίσιο μπορεί να γράψετε ό,τι θέλετε. Άι. Τούτο πλαίσιο μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια, να μένει 7 δευτερόλεπτα. Μπορεί να ρυθμίζεται να πηγαίνει, ξέρω εγώ, 30, να εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα. Μπορούν την επιλογή είναι εδώ. Μπορείτε, ενώ η μαύρο χρώμα, background color, να βάλετε, ξέρω εγώ, για εκφορή πράσινα. Εντάξει, μπορείτε την γραμματοσυρά εδώ, αν πατήσετε πάνω της, και επιλέξετε την, να αλλάξετε την γραμματοσυρά, να αλλάξετε το μέγεθος, να αλλάξετε το χρώμα. Να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσυράς που είναι το εδώ, ναι, ας προφέρετε να το κάνω ξέρω εγώ μαύρο. Εντάξει, μπορείτε μετά τούτο δεν το θέλουμε, να θέλουμε να κόψουμε. Μετά μπορούμε να βάλουμε το επόμενο άλλο πλαίσιο και βάζουμε, ξέρω εγώ, γράφουμε κάτι άλλο. Άμυνα. Ελληνικά, αγγλικά, ό,τι θέλετε. Έχει όλες τις λειτουργίες της Word, Bold, Italics, να μεγαλώσετε, να μικράνετε, να αλλάξετε γραμματοσυρά, να αλλάξετε χρώματα, να βάλετε δεξιά, αριστερά, στοιχισμένα. Και προχωρούμε. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλές, μπορείτε να βάλετε μουσική. Μπορείτε να δημιουργήσετε στο feedback, ξέρω εγώ, να το συνδυάσετε με ένα τραγούδι που εμπνέει την ομάδα σας. Μπορείτε να βάλετε μουσική. Μπορείτε να βάλετε φωτογραφίες, όπως βάζαμε τις φωτογραφίες των παιχτών που είδαμε πριν. Που εμφανίζεται το πρόσωπο του παίχτη. Add photos, παρόντας εδώ. Πάτε όπου έχετε αποθηκευμένες τις φωτογραφίες σας, open, σε πέντε φωτογραφία που παίχτη, για παράδειγμα, ή φωτογραφία από το playbook που δείχνει το σύστημα που παίζει η ομάδα. Κάποιες άλλες επιλογές εδώ, μέσα σας χρειάζονται, το πώς θα παίρνει, πώς θα βγαίνει το βίντεο, ξέρω εγώ, όλα όλα μας χρειάζονται στο μπάσκετ. Άλλα χρήσιμα κουμπιά τα οποία μπορεί να χρειαστούμε είναι το undo εδώ, αν κόψετε κάτι λάθος και θέλετε να το επαναφέρετε. Και ας πούμε ότι είναι γιώσαμε. Εντάξει.
βάζουμε. Τούτα εννοείται ότι οι φάσεις όλες μετακινούνται. Κάνοντας πατημένο το αριστερό κλικ, μπορεί να πιάσετε μια φάση και να την βάλετε σε ό,τι θέση θέλετε. Μπορεί να πιάσετε ένα πλαίσιο και να το βάλετε σε όποια θέση θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πιάσαμε το παιχνίδι. Πες εδώ, κάποιον είναι πολύ σημαντικό, την ώρα που παίζει το βίντεο μπορείς να βάλεις γράμματα. Σωστό. Την ώρα που παίζει το βίντεο, δεν φορεί χρησιμοποιάς το πλέον, α. Ναι, πολύ. Εγώ ας πούμε, εντάξει, εγώ βάζω πριν να παίξει το βίντεο ένα πλαίσιο με το τι δείχνουμε. Ας πούμε, ξέρω εγώ, να δούμε ότι είχαμε πριν. Βλέπουμε backdoor cut. Εντάξει. Εγώ βάζω το σε πλαίσιο το οποίο παρουσιάζεται πριν το βίντεο. Ο Φώτης λέει ότι μπορεί την ώρα που παίζει το βίντεο σας. Βλέπουμε μια φάση backdoor. Την ώρα που παίζει το βίντεο σας, άλλες ομάδες μπορεί να το χρησιμοποιήσετε. Είναι η λειτουργία του caption. Μπορούμε εδώ, την ώρα που παίζει το βίντεο. Εντάξει, να βλέπετε, να φαίνεται. Άρα την ώρα που παίζει το βίντεο μπορούμε να δείξουμε το τι ακτή βλέπουμε. Σωστό. Τώρα, ρεγιώσαμε. Εκόψαμε, ράψαμε, εβάλαμε τα στη σειρά που θέλουμε, εβάλαμε τις φωτογραφίες, τα κείμενα που θέλουμε, τα πλαίσια που θέλουμε. Πώς προχωρούμε. Μάλλον πριν να το κλείσουμε, ας πούμε ότι είμαστε στα μισά και θέλουμε να πάμε να κάνουμε προπόνηση και να συνεχίσουμε μετά που να έρθουμε από την προπόνηση. Εδώ κάνουμε save. Και δίνουμε ό,τι ονομασία θέλουμε. Σεμινάριο 2017. Save. Εντάξει, αν κλείσουμε το πρόγραμμα, πάμε προπόνηση, γυρίζουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε. Πάμε ξανά στο μενού, ανοίγουμε το Move Maker, που είναι η αρχή. Εντάξει, και ενώ πρέπει να πάω στην επιλογή πάνω ψηλά, Open Project, Find Name, Σεμινάριο 2017, Open, και παραφέρει μου τη δουλειά που είχα κάνει πριν να πάω προπόνηση. Εντάξει, συνέχισα, δούλεψα, τέλειωσα. Ωραία, τώρα, το project που έκανα θέλω να το κάνω βίντεο για να το παρουσιάσω. Δεν θα το παρουσιάσω πολύ με τη οθόνη, να πρέπει να το κάνω βίντεο για να πάω να το παρουσιάσω. Πάμε, save movie, σε την επιλογή είναι εδώ, δίνει σας διάφορες επιλογές. Εγώ χρησιμοποιώ μία από τις δύο πρώτες πάνω. Recommended for this project via computer. Πατούμε. Σεμινάριο 2017 ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να γράψετε. Save. Τώρα κάνουμε save όχι το project, όχι την εργασία σας. Τώρα κάνουμε save την εργασία σας σαν βίντεο. Σαν αρχείο. Άρα save. Θέλει κάποιο χρόνο. Θα κάνουμε save την εργασία σας, το τι έκαμε σαν βίντεο
θα τα αποθηκεύσετε στο desktop, θα πιάσετε το computer ή ένα USB, θα πάρει στο γήπεδο και θα δείξετε το κομμάτι. Έχουμε απορίες.